Εορτάζει σήμερα, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας και τιμά τη μνήμη δύο μεγάλων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Πέτρου και Παύλου. Και οι δύο είναι διακεκριμένοι μαθητές και Απόστολοι του Χριστού και ο καθένας αποτελεί μια ξεχωριστή φυσιογνωμία. Βεβαίως, ο Απόστολος Πέτρος είναι από τους πρώτους κληθέντας μαθητάς και ο στενότερος συνεργάτης και ο θερμότερος και ενθουσιωδέστερος των μαθητών, ο οποίος πολλές φορές ταυτίζει τη δική του ζωή με τη ζωή του Χριστού. Έχει βεβαίως και μια μελανή σελίδα στη ζωή του, την ώρα κατά την οποία μπροστά σε μια παιδίσκη αναγκάζεται να αρνηθεί τον Κύριό μας και μάλιστα ορκιζόμενος. Αυτό όμως δεν αποτέλεσε αφορμή να χάσει το αποστολικό του αξίωμα, γιατί με τη μετάνοιά του και με τα δάκρυά του εξελθών έξω έκλαυσε πικρός. Απέκτησε και πάλι την εύνοια και την αγάπη του Κυρίου μας και του διδασκάλου του. Όμως ο Απόστολος Παύλος είναι ομολογουμένος ένας γίγαντας της Εκκλησίας μας, είναι όπως τον αποκάλεσαν ο Απόστολος των Εθνών, αλλά έχει ένα βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν. Δεν ήταν εκ των πρώτων Αποστόλων, αλλά αντίθετα, όχι μόναχα δεν ήταν Απόστολος, αλλά ήταν και εχθρός του διδασκάλου και εχθρός της πίστεώς μας και πολέμιος της Εκκλησίας μας και εξολοθρευτής των χριστιανών. Ήτανε ζηλωτής του νόμου και με πάθος και με μανία δίωκε τους χριστιανούς και πίστευε πως οι χριστιανοί πρέπει να εξολοθρευθούν. Γι' αυτό και με έγγραφα εφοδιασμένος μετέβανε στην Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς, να τους φυλακίσει και να τους εξαφανίσει από προσώπου της γης. Και εκεί, ενώ επορεύεται προς Δαμασκό δια να συλλάβει, συνελήφθη από τη χάρη του Θεού, εχμαλωτίστη από αυτόν τον ίδιο τον Κύριον. Και ενώ επορεύεται στη Δαμασκό, ακούστηκε μία φωνή και φάνηκε μία λάμψη δυνατή που του σκότισε τους οφθαλμούς. Και η φωνή τι έλεγε? «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Και ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που σε διώκω?» Κάνει ένα διάλογο και αντιλαμβάνεται ο Σαούλ αυτός, ο αιμοδιψής λύκος, αντιλαμβάνεται ότι είναι η φωνή του Χριστού. Και ύστερα από μία σκληρή δοκιμασία και ύστερα από την επίσκεψη που έκανε στον Ανανία, βαπτίζεται και ο λύκος γίνεται αρνή και ο διώκτης γίνεται Απόστολος και κήρυκας του Ευαγγελίου. Μελανή σελίδα για τον Απόστολο Παύλο. Αλλά αδελφοί μου, η Εκκλησία μας δεν εξετάζει τι ήσουν χθες. Βλέπει αυτό που είσαι σήμερα. Δεν εξετάζει το παρελθόν. Τα μενόπισθεν επιλανθανόμενος, τις δεέμπροσθεν επικτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω ή και καταλάβω εφό και κατελήφθη. Δεν γυρνάμε προς τα πίσω. Η Εκκλησία δεν βλέπει ποιος ήσουν χθες, αλλά ποιος είσαι σήμερα. Χθες μπορεί να ήσουν ένας κλέφτης, σήμερα όμως είσαι ένας δίκαιος. Χθες μπορεί να ήσουν ένας αμαρτωλός, ένας αμετανόητος.
ένας διώκτης όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Απόστολος Παύλος. Αλλά σήμερα αλλάζει η καρδιά, το φρόνημα, η ζωή, οι σκέψεις, ο τρόπος της συμπεριφοράς του και αποδιώκτης γίνεται υπέρμαχος και υπερασπιστής των χριστιανών. Και οδηγείται από τον Απόστολο Βαρνάβα στη Σύνοδο των Αποστόλων, ομολογεί την πίστη, διηγείται και εξιστορεί τα συμβάντα, τον αποδέχονται οι Απόστολοι και συνοδευόμενος από τον Απόστολο Βαρνάβα κάνει τις περιοδίες του πρώτη, δευτέρα και τρίτη, ξαπλώνεται στην Ασία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, μέχρι και τη Ρώμη, κηρύσσοντας Χριστόν εσταυρωμένον. Και έτσι, τι έτσι, αμφισβητείτε από ποιους, από πολλούς, του λένε «Μα εσύ ήσουν αδιώκτης, έχεις βεβαρημένο παρελθόν, εσύ δεν είσαι Εβραίος, δεν είσαι Ισραηλίτης, δεν είσαι από τους πρώτους καλεσμένους». Και ο Απόστολος Παύλος αναγκάζεται σήμερα, όπως ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή κεφάλαιων 10 με 12, εκεί αναγκάζεται παραφρονών να διηγείται τα συμβάντα και να υπερασπίζεται τον εαυτό του και αποσύει όλες τις κατηγορίες των εχθρών του. «Θα μου κάνετε άφρο», να λέγει, «ντρέπομαι για αυτό που θα κάνω», αλλά όμως παρίσταται ανάγκη να το κάνει για να υπερασπιστεί το αποστολικό του αξίωμα και το ιεραποστολικό του έργο το οποίο επιτελούσε. Ποιος το είπε? «Αυτοί είναι Εβραίοι και εγώ είμαι Εβραίος. Αυτοί είναι Ισραηλίτες και εγώ είμαι Ισραηλίτης. Αυτοί είναι σπέρμα του Αβραάμ και εγώ είμαι σπέρμα του Αβραάμ. Αυτοί είναι οι διάκονοι του Χριστού. Παραφρονών έτη λαλώ εγώ. Περισσότερα από όλους είμαι εγώ διάκονος του Χριστού. Και διώχθηκα και φυλακίστηκα και βασανίστηκα και ραβδίστηκα 5 φορές 40 παραμοιά έλαβον. 3 εραβδίστην, άπαξ ελιφάστην, 3 νυχθεμερών εις των βυθών πεποίηκα. Και στη συνέχεια αντιμετώπισα εχθρούς πολλούς, κινδύνους αμέτρητους, κινδύνους από το γένος μου, από τους Εβραίους, εχθρούς από τους εθνικούς, εχθρούς από τους ψευδαδέλφους τους αντιμετώπισε. Αντιμετώπισε κινδύνους στη θάλασσα, στις οδηπορίες, στις πόλεις, στις ερημίες και όπου κι αν βρέθηκε από τους ληστάς και από τα κακοποιά στοιχεία. Όμως στάθηκε όρθιος, αγωνίστηκε και πάλεψε και νίκησε. Και μνημονεύει ένα περιστατικό στη Δαμασκό, εκεί όπου ήτανε και ο τόπος του φωτισμού του, της αναγεννήσεως και της συναντήσεως του με τον Χριστό. Εκεί ευρέθη στην πόλη των Δαμασκηνών και ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα είχε διατάξει τους στρατιώτες να τον συλλάβουν. Αλλά βλέπετε όμως οι χριστιανοί τον προστάτευσαν, τον έβαλαν σε ένα καλάθι και από τα τείχη τον κατέβασαν με σκοινιά έξω της πόλεως και έτσι εσώθη. Αυτό κάμνουν οι χριστιανοί. Υπερασπίζονται τους Αποστόλους, τους εργάτες του Ευαγγελίου. Δεν τους πετροβολούν, τους υπερασπίζονται γιατί αυτοί είναι εκείνοι που θα μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας και της λυτρώσεως στον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι τα παράσημα. Δεν έζησε με καλοπέραση ο Απόστολος Παύλος. Με διωγμούς, με βάσανα, με στενοχώριες, με φυλακίσεις, με ναυάγια, με δίψα, με πείνα, με γύμνια, με χειμώνες. Αλλά όμως δεν λύγησε, στάθηκε όρθιος και πολέμησε και μετέφερε το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατα του κόσμου. Και κοντά σε αυτά λέγει «Ημέρημνα πασών των εκκλησιών».
Με τους ασθενούντας ήταν κι αυτός ασθενής, υπέφερε. Ποιος πειράζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Τα βάσανα, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες των χριστιανών ήταν και δικά του προβλήματα και δικές του στενοχώριες και δικά του βάσανα. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος του Θεού, ο εργάτης του Ευαγγελίου, ο λειτουργός του Επιψίστου, ο Απόστολος του Χριστού δεν ζει μέσα στον ευδαιμονισμό, ζει τα προβλήματα τα δικά του και όλων των πιστών και όλης της Εκκλησίας. Και μια που μπήκε στο χώρο της καυχήσεως, ο ταπεινός αυτός γίγαντας τους αναφέρει ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 14 χρόνια. Αναφέρει πως είναι ο ίδιος, λέει, είδα άνθρωπον, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος, ο οποίος έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού και ανυρπάγει στον παράδεισον. Και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα και είναι αυτός ο ίδιος, για να τους αποδείξει ότι το αποστολικό του αξίωμα δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητεί και η γνησιότητα ως τιμίου εργάτου της Εκκλησίας και ως ποιμένος της Εκκλησίας δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, γιατί είναι γνήσιος Απόστολος του Χριστού και αυτό το αποδεικνύει η ζωή του. Αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ποιο? Σκόλοψ μια δόθη της αρκή, άγγελος σατάν πειράζομαι ή να μη υπεραίρομαι. Είδα όλα αυτά τα θαυμαστά, με προστάτευσε ο Θεός, με χαρίτωσε ο Θεός, με αξίωσε ο Θεός να υποφέρω και να δοκιμαστώ και να βρεθώ στον τρίτο ουρανό, να φτάσω και στον παράδεισο. Αλλά όμως μου δόθηκε και ένα αγκάθι. Γι' αυτό μη λέτε, μα εγώ είμαι δίκαιος, γιατί με δοκιμάζεις Θεέ μου, μα σε είπα να μου πάρεις αυτήν την αρρώστια. Σκόλοπας μπορεί να ήταν και αρρώστια σωματική, μπορεί να ήταν και περασμός, να ήταν θλίψη, μια δοκιμασία. Αλλά τι του απήντησε ο Θεός? Τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα να μ' απαλλάξει από το σκόλοπα και μου είπε, αρκήσει η χάρις, πολλά τα ζητάς Παύλε, σου έδωσα πολλά, αλλά όμως αυτό δεν θα το πάρεις. Άγγελος σατάν πειράζομαι ή να μη υπεραίρομαι. Και παρόλα που τον παρακάλεσε τον Κύριο, το άφησε να δοκιμάζεται για να μην υπερηφανεύεται. Γι' αυτό όσες φορές έχουμε και εμείς θλίψεις και δοκιμασίες, έχουμε ο καθένας μας ένα σκόλοπα, να μην δυσανασχετούμε, να μην γονγίζουμε, να μην γκρινιάζουμε, να μην διαμαρτυρόμεθα και λέμε, μα Κύριε, εγώ σου είμαι τόσο πιστός, ό,τι μου ζήτησες το έδωσα, ό,τι μου είπες το έκανα, αλλά όμως τι γίνεται από εδώ και πέρα, πάρε μου αυτή τη θλίψη, δώσ' μου αυτό, μα σε παρεκάλεσα Κύριε, να μου δώσεις το παιδί μου, την υγεία, τη γυναίκα μου. Ναι, αλλά όμως ο Κύριος δεν υπακούει και δεν μας αφαιρεί αυτή τη δοκιμασία, μας την επιτρέπει, γιατί η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Ο χριστιανός μέσα από τη θλίψη και από τη δικαιμασία εξέρχεται ισχυρός και δυνατός και ικανός να πολεμήσει, να νικήσει και να πάρει το στεφάνι της νίκης. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το νόημα με λίγα λόγια του σημερινού αποστολικού αναγνώσματος. Το Ευαγγέλιο αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο, ενώ το αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο. Και εμείς στεκόμαστε μπροστά στις δύο μεγάλες αυτές μορφές και παίρνουμε την πίστη του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος έλαβε το βραβείο σήμερα και ακούσαμε τον Κύριο να του λέγει, «Συ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πηλιάδου κατησχύσουν αυτής». Ο Πέτρος μας διδάσκει πως πρέπει να δυναμώσουμε την πίστη μας σε μια εποχή που όλα γκρεμίζονται, όλα σαρώνονται, όλα εξαφανίζονται, όλα χάνονται, και εμείς πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας αταλάντευτη σε αυτόν
τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και από τον Απόστολο Παύλο, αδέρφια μου, να πάρουμε την αγωνιστικότητα και την αποφασιστικότητα να δουλέψουμε, να εργαστούμε και μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, ο καθένας μας να αγωνιστούμε, γιατί είμαστε μέσα στο χώρο του ευδαιμονισμού. Χριστιανός δεν είναι καλοπέρασης, δεν είναι δρόμος με ροδοπέταλα στρωμένος. Είναι δρόμος με αγκάθια, είναι δρόμος ανηφορικός. Και να ξέρουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μας, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να ματώσουν και τα χέρια μας και τα πόδια μας και η καρδιά μας, και να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε θλίψη και δοκιμασία την οποία θα επιτρέψει ο Θεός. Την αγωνιστικότητα του Αποστόλου Παύλου και την πίστη του Αγίου Πέτρου να κρατήσουμε, και ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.